Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα νέο βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Ένα βίντεο που γυρίζεται για ακόμη μία φορά στο μπαλκόνι μου. Αλλά όπως το καταλάβατε και από τον τίτλο, αυτό το βίντεο είναι ένα jumbo haul με σχολικά είδη. Έκανα ένα story στο Instagram τις προηγούμενες μέρες, όπου σας έβαλα να ψηφίσετε αν θέλετε να κάνω ένα jumbo haul με σχολικά είδη ή αν θέλετε να κάνω ένα βίντεο με snack από τα jumbo που θα τα δοκιμάζω. Και εσείς επιλέξατε να κάνω ένα jumbo haul με σχολικά είδη. Οπότε αυτό θα γίνει σήμερα. Εσύ κάτσε αναπαυτικά στην καρέκλα σου, στο κρεβάτι σου, στον καναπέ σου ή οπουδήποτε άλλο κάθεσαι και θα πέσει η γέφυρα για να αρχίσει το βίντεο. Φύγαμε! Δικό σας! Καταρχάς πήραμε τα απολύτως βασικά, οπότε δεν είναι όλα αναλυτικά τα σχολικά, για τον λόγο ότι όταν ανοίξει το σχολείο και πάρουμε την αναλυτική λίστα, τότε θα πάρουμε και τα υπόλοιπα, αλλά τα βασικά έχουν ως εξής. Ξεκινάμε καταρχάς με την τσάντα, που είναι κλασικότητα τσάντα, αυτή είναι εδώ η στρατηγική. Έχει και το θερμοαράκι εδώ πέρα, ξέρω εγώ, για να βάζεις ψηλά κινητό, κλειδιά, λεφτά ή οτιδήποτε θέλεις. Και έχει το μεγάλο το χώρο του τύπου σακίδιου για βιβλία, τετράδια και όλα αυτά. Η τιμή της ήταν 5,99€, θα έχω όλες τις τιμές στο description box αυτό το βίντεο. Λοιπόν, η τιμή της ήταν 5,99€, οπότε αυτός είναι ο σάκος τσάντα. Το αμέσως επόμενο είναι ολόιδια κασετίνα. Και αυτή, που είναι το ίδιο χρώμα με την τσάντα, ορίστε. Λοιπόν, και αυτή έχει έτσι κλασικά ένα φερμουάρ που ανοίγει και βάζεις μέσα εδώ στήλους, μολύβια, γόμες, εξίστερση, ό,τι άλλο θέλετε. Ακούτε λίγο και τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια, γιατί το βίντεο το γυρνάω έξω, anyway. Η τιμή αυτής της κασετίνας ήταν 1,50€ και μου άρεσε επειδή ήταν ίδια με την τσάντα, οπότε κομπλέ. Περνάμε στο αμέσως επόμενο που είναι τετράδιο. Λοιπόν, τετράδιο α4 2 θεμάτων. Ορίστε. Μαύρο, μπλε και ένα φερμουάρ στη μέση που και καλά ανοίγει. Το θέμα στη μέση, το χώρισμα του θέματος στη μέση είναι πράσινο. Τώρα θα μου πεις προφανώς θα έπρεπε να έχει να γράφεις κάτι και δεν έχει, δεν πειράζει όμως. Προφανώς γράφεις πάνω εδώ. Και είναι αυτό, η τιμή του για τα δύο θέματα ήταν 1,50, 1,49 αν δεν κάνω λάθος. Και πάμε στο επόμενο, όπου είναι αυτό, α4 πάλι, παρόμοιο με το προηγούμενο, αλλά είναι τριών θεμάτων, ορίστε. Αυτό είναι μαύρο γκρι και με το φερμουάρ στη μέση. Το χώρισμα των θεμάτων και για τα δύο θέματα, και για τα τρία βασικά, είναι mauve, πάλι δεν γράφει τίποτα. Απλά το καλό είναι ότι είναι τύπου σπιράλ, οπότε άνετα κόβεις μια σελίδα χωρίς να καταστρέφετε οι υπόλοιπες. Και σίγουρα στο λύκειο χρειάζονται και τα σπιράλ, αλλά και τα τετράδια με πολλά θέματα. Επόμενο τετράδιο είναι αυτό εδώ το notebook μπλε μικρό σπιράλ πάλι, όπου αυτό είναι κανονικό τετράδιο, είναι δύο θυμάτων, β5 λέει εδώ. Λοιπόν, και μέσα έχει αυτό εδώ, βέβαια. Γράφει ότι είναι από τα τζάμπο, οπότε προφανώς το αφαιρείς αυτό αν δεν θες να φαίνεται. Και πάνω εδώ μπορείς να γράψεις και ημερομηνία και ό,τι θες. Είναι ένα τσιμπολικό τετραδιάκι, έχει και το προστατευτικό απ' έξω, οπότε don't worry. Η τιμή του αυτή ήταν νομίζω 1,99€. Θα δω την απόδειξη και θα την έχω κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Και συνεχίζουμε με στυλούς, big κλασικότητους, φαίνεται. Big κλασικότητους, τρία τεμάχια, ήταν 50 λεπτά νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ο κλασικός ο Bico Medium 1M, ορίστε. Και πάμε στο επόμενο που είναι μολύβια. Μολύβια, πολλά πολλά μολύβια. Μολύβια που δίνουν δώρο γόμα και ξύστρα. Η τιμή τους ήταν 1€, 99 λεπτά αν δεν κάνω λάθος. Και είναι αυτά εδώ, ορίστε, βέβαια δεν είναι τα γνήσια ή τα βήτα, δεν είναι τα γνήσια, αλλά επειδή τα παίρνουμε χρόνια τώρα, είναι βολικά, έχει 5 τεμάχια μέσα και για την τιμή τους είναι βολικά, δεν είναι από αυτά που σπάει εύκολα η μύτη τους. Επόμενο,
αυτά εδώ τα μαρκαδωράκια υπογράμμισης. Είναι λεπτά μαρκαδωράκια τύπου στυλό. Έχει όλα τα χρώματα για να μπορείς να υπογραμμίζεις αν θέλεις διάφορα θέματα, ίσως ή οτιδήποτε άλλο. Η τιμή για τους 5 αυτούς στυλούς ήταν 1,99€ και είναι και αυτή εξίσου χρήσιμη, γιατί έχει και το κίτρινο φωσφοριζέ και το πορτοκαλί και το φούξια και το μπλε και το πράσινο. Οπότε είναι όλα τα χρώματα σε λεπτό σχεδιασμό και δεν πάμε να τα έχεις όλα μαζί με μόνο 2€. Οπότε και αυτό είναι πολύ καλό. Αμέσως επόμενο είναι ο Blanco, που είναι και αυτός εξίσου βασικός για τα ηλικία, διότι κάνεις ένα λάθος, θέλεις να το σβήσεις, τσακ μπαμ. Δεν είναι ο κλασικός ο Blanco με το βουρτσάκι αυτό που κάνεις έτσι, είναι και αυτός τύπου στυλό, οπότε και στεγνώνει εύκολα και βγαίνει ποσότητα τόσο όσο επιθυμείς στο να σβήσεις ακόμη και ένα γραμματάκι χωρίς να χαλάσεις ολόκληρη τη λέξη. Η τιμή του ήταν 1€, 99 λεπτά, και είναι εξίσου πάλι κάτι πολύ χρήσιμο. Το επόμενο είναι μηχανικό. Μηχανικό μολύβι που δεν ξέρουμε κατά πόσο θα χρειαστεί σίγουρα, αλλά παρόλα αυτά η τιμή του και αυτή ήταν 99 λεπτά. Έχει μηχανικό γόμες και μύτες 0,7. Κάπου θα χρησιμεύσει και αν δεν χρησιμεύσει δεν πειράζει, 1€ έκανε. Καλό μολυβάκι φαίνεται. Τώρα τα μηχανικά, η αλήθεια είναι στα αλήθεια, δεν πολύ χρησιμεύουν κιόλας, αλλά εντάξει, ένα για να υπάρχει στην κασετίνα, εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο πήραμε? Πήραμε αυτές εδώ τις γόμες. Τις βλέπετε? Τις βλέπετε? Όπου έχει και άσπρες αλλά και χρωματιστές μικρές πάνω που μπαίνουν στο μολύβι. Και αυτή έκανε 99 λεπτά, 1€ πες δηλαδή. Οι άσπρες γόμες δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αξιόπιστες ή οι χρωματιστές κατά πόσο θα δίνουν χρώμα. Αλλά μ' άρεσε έτσι σαν πακέτιτζι και σαν σχεδιασμός που είναι και λοξές οι γόμες. Και γι' αυτό το πήραμε. Τώρα αν δεν κάνουνε θα καταλήξουνε για τη ζωγραφική. Αλλά anyway, 1€, don't worry. Επόμενο. Αυτή είναι εδώ η Ξύστρα Κάδος. Τώρα θα μου πεις πολύ casual, πολύ παιδικό, έτσι ξέρω για λύκειο, η Ξύστρα Κάδος, αλλά είναι βολικό γιατί δεν χρειάζεται ούτε να σκοθείς ούτε να γεμίσεις την κασετίνα σου και αυτά, αποθηκεύονται όλα μέσα εδώ και όταν τελειώσει ή όταν γεμίσει πας και το αδειάζεις. Απλά η τιμή του ήταν 50 λεπτά, ορίστε, και είναι και σε μπλε χρώμα με δύο ξύστες από πάνω. Τώρα κατά πόσο θα ξύνει τα μολύβια αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Το επόμενο είναι αυτά εδώ τα χαρτάκια, όπου μπορείτε να τα βάλετε ως σελιδοδείκτες, σελίδια ή σε τετράδια. Δίνει και τη δυνατότητα να γράψεις κιόλας πάνω αν θέλεις κάτι, να κρατήσεις κάποια σημείωση, κάποια σελίδα αριθμού ή κάτι τέτοιο. Κάναν 49 λεπτά και έχει μέσα αρκετά, θα μπορούσα να πω. Γράφει κάπου πόσο, δεν γράφει κάπου πόσα, anyway, πάντως είναι αρκετά. Και είναι και εξίσου όλα τα χρώματα και είναι και έτσι τύπου μολυβάκι, βελάκι, όπως σας το λες, οπότε καλό. Κάτι ακόμη είναι διαβήτης, όπου τον βρήκαμε και αυτόν σε προσφορά. Ορίστε, δεν ξέρω αν φαίνεται, φαίνεται. Είναι κλασικός διαβήτης με μύτη, ρυθμίζεις και τη μύτη, ρυθμίζεις και το πόσο θέλεις να ανοίξεις και όλα αυτά. Η τιμή του ήταν 1€. Σαφέστατα ο διαβήτης πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός και γι' αυτό υπάρχουν και διαβήτης και με 5 και με 10€. Αλλά επειδή στο Λύκειο νομίζω ότι δεν χρειάζεται διαβήτης τόσο όσο, οπότε πήραμε για αρχή έναν απλό και αν χρειαστεί, σαφέστατα θα πάρουμε και τα υπόλοιπα που θα είναι πιο καλής ποιότητας. Απλά αυτός για αρχή πιστεύω είναι μια χαρά. Τώρα, σχολικά, δεν πρέπει να έχω πάρει... Α, βέβαια και την απόδειξη. Σχολικά, δεν πρέπει να έχω πάρει κάτι άλλο. Όχι, τελειώσουμε το σχολικά. Πήρα βασικά και αυτό εδώ, τον κάδο. Όπου, βασικά μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή ήταν έτσι και με το αδάκι και με το... και με τα γράμματα μπροστά και το που ανοίγει. Τον πήρα για πάνω για το γραφείο, βέβαια μέσα εδώ. Κατά πόσο θα μπορείς να πετάξεις κάτι πέρα από κάνα χαρτάκι ή κάνα ξύσκα μολύβι, δεν νομίζω. Αλλά μ' άρεσε γενικά όλο το design και είπα να το πάρω. Η τιμή του και αυτό ήταν 1€. Το είχε και σε άλλα χρώματα, απλά επειδή γενικά είμαι πολύ του μαύρου και επειδή τα χρώματα στο δωμάτιό μου τα έχετε δει, δεν θα ταιρίζει τίποτα άλλο από το μαύρο. Και κάτι τελευταίο, βασικά προτελευταίο, που δεν έχει σχέση με σχολικά,
Είναι αυτές εδώ οι ηχουδιά σκύλου, όπου κάνουν μόλις 50 λεπτά και τις πήρα για τον Μπρούνο. Του έχω δώσει, το άνοιξα για να του δώσω ήδη ένα, γιατί με το που το άκουσα σε κούλα τρελάθηκε. Και τα τρώει υπερβολικά. Τώρα αυτά που είναι φτιαγμένα δεν μπορούμε να καταλάβουμε καν γιατί δεν έχει καθόλου ελληνικά. Αλλά επειδή εγώ γενικά του δίνω πολλές λιχουδιές και αυτά, του τα πήρα για να τα δοκιμάσουμε και τα τρώει. Όντως υπερβολικά τα τρώει, υπερβολικά καλά. Το μόνο που μπορούμε να ξεχωρίσουμε είναι ότι λέει οι λιχουδιές 5 τεμάχια 15 γραμμαρίων και ότι μπορούμε να δίνουμε μέχρι ένα ημερησίως και έπειτα από αυτό πρέπει να πίνει πάρα πολύ νερό ο σκύλος. Οπότε δεν είναι βέβαια κάποιες συγκεκριμένες μάρκες, αλλά οκ. Όλα καλά. Και το τελευταίο που θα το είδατε και stories στο Instagram και αυτό το πήρα για μένα είναι αυτό εδώ το μπούκαλο shaker πότηρο, ας το πούμε έτσι, όπου αρχικά το πήρα για να βάζω νερό, για να πίνω νερό, γιατί εγώ πίνω μόνο από μπουκάλι και δεν μπορώ να σηκώνω το μπουκάλι μου στο σπίτι και να πίνω από άλλα άτομα και αυτά. Οπότε πήρα και αυτό εδώ που η τιμή του ήταν 1,29€. Έχει από πάνω και το καπάκι που το ανοίγεις και μέσα έχει άλλο καπάκι αν μπορείτε να δείτε, όπου από εδώ είναι για να πίνεις νερό με το στόμα και από εδώ είναι για να βάζεις καλαμάκι. Οπότε μπορείς να το πάρεις και έξω, που έξω δεν θα το πάρω, δεν υπάρχει περίπτωση και το σπίτι το πήρα. Αλλά η τιμή για 1,29€ μου άρεσε πάρα πολύ. Το κακό είναι ότι είναι πλαστικό και πρέπει να το αλλάζεις συχνά πυκνά γιατί το πλαστικό κρατάει πολλά μικρόβια. Αλλά εντάξει, οκ, 1,29€, μια χαρά, άσχημο δεν το λες. Οπότε αυτά ήταν τα σχολικά, αυτά ήταν τα. Το haul με τα σχολικά πράγματα. Όταν μας δώσουν τη λίστα και πάρουμε και τα υπόλοιπα, θα σας κάνω και δεύτερο μέρος. Οπότε κάπου εδώ, αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, μην ξεχάσετε να κάνετε όλα αυτά που κάνετε, τα ξέρετε. Όπως για παράδειγμα ένα like για να το καταλάβουμε ότι σας άρεσε. Μια εγγραφή στο κανάλι μου διότι θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια βιντεάκια και έρχεται και το βίντεο με την δοκιμή των snack από τα Jumbo όπου σας ζήτησα και το ψηφίσατε για δεύτερο βιντεάκι. Και επίσης μην ξεχάσετε να μου αφήσετε ένα comment κάτω από αυτό εδώ το βίντεο αν έχετε κάτι από όλα αυτά ή από ποια μαγαζιά ή καταστήματα ψωνίζετε εσείς στα σχολικά σας. Εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα με ένα νέο βίντεο που προφανώς θα είναι αυτό με τα snack. Εύχομαι να υπάρχει μια καλή σχολική χρονιά. Δεν χρειάζεται άγχος, δεν χρειάζεται στρες. Όλα θα έρθουν και θα είναι καταπληκτικά. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όμορφα. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και να είστε καλά. Τα λέμε πολύ σύντομα. Γεια σας!